έλεος και αλήθεια συνείδησα, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησα. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου. Προστή των επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν, σοφία πρόσχομεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέσου διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωση καλών έργων του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου, δεηθώμεν και ελέγξουν. Υπέρ του καταπευθύνε ημί πλουσίαν τη Θείαν χάριν εν της έρτης ημών του Κυρίου, δεηθώμεν και ελέγξουν. Εσύ χάρη την αμήν της Παναγίας Αθράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθώμεθα σοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε εδώ απόψε με την παρουσία σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ξεκίνημα αυτού του συλλόγου μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας να διατηρήσουμε τις ρίζες μας, να μαθαίνουν οι νέες γενιές τι ήταν αυτό, από πού προήρθαμε και να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα θέλαμε να μας στηρίξετε κι εσείς σε αυτό το βήμα που κάνουμε, όσο μπορείτε και με τις δικές σας δυνάμεις και εμείς από πίσω όσο μπορέσουμε και ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να κάνουμε. Πολύ συγκινημένος, γιατί έχω παρακολουθήσει, μάλλον έχουμε ζήσει μαζί ταυτόχρονα από την πρώτη γενιά που δουλεύαμε με εξαιρετικούς ανθρώπους που ήρθαν τότε από τη Βόρεια Ήπειρο και όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια και κάτι, τη δεύτερη, τρίτη γενιά τώρα και ήρθαμε να κάνουμε ένα σύλλογο που θα αλλάξει λίγο την, έτσι, τα πολιτιστικά της Πρέβεζας και αυτό ήταν που θέλαμε πάρα πολύ μεταξύ των χωριών της Δωρόπολης, του Δήμου Πρέβεζας, μέσω ενός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να κάνουμε ένα πρόγραμμα μεταξύ των χορευτικών, της παράδοσης, το ό,τι στα χωριά υπάρχουν αυτά, στα εξαιρετικά χωριά που αρχίζω το σκέφτομαι τώρα, να μείνει η παράδοση και εδώ είναι το στίχημα να περάσουμε, να μην χαθούν και να περάσουμε στη νέα γενιά όλες οι παραδόσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα να έχετε τη δύναμη να είστε όλοι μαζί όπως είστε σήμερα, ενωμένοι, αγαπημένοι, και εδώ είμαι εγώ να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειαστεί. Να είστε καλά. Καταρχάς, πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας συγχαρώ για αυτό το φιλόδοξο και πάρα πολύ ουσιαστικό, πιο ουσιαστική πρωτοβουλία την οποία πήρατε, γιατί θεωρώ πάρα πολύ κομβική την δημιουργία του συλλόγου. Εμείς ως συμβουλητήρι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και βλέπουμε πάρα πολλοί πολυπηρώτες συντοπίτε μας έχουν πάρα πολλές καλές επιχειρήσεις οι οποίες μεγεθύνουν και έχουν ενταχθεί στο επιχειρήν και είμαστε δίπλα τους. Ως επιμελητήριο, πριν από λίγο καιρό, δεν πρόκειται να ξεχάσω μια επίσκεψη που είχαμε με τον αγαπητό Δήμο, τον κύριο Γεωργάκο, στη Δερόπολη, όπου εκείνη ότι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου είναι πιο Έλληνες και από εμάς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε με λόγια, το ζήσαμε στο πετσί μας, είδαμε ένα τόπο ευλογημένο με καταπληκτικούς ανθρώπους. Και στόχευσή μας είναι να υπάρχουν συνέργειες και η Δημοτική Αρχή αλλά και εμείς από πλευράς μας ως Επιμελητήριο έχουμε υποβάλει ένα ευρωπαϊκό έργο ίντερνετ το οποίο έχει προεγκριθεί και έχει να κάνει με δράση πολιτισμού. Άρα, σας θέλουμε δίπλα μας το επόμενο διάστημα προκειμένου με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση να μπορέσουμε να συγκεράσουμε όλα τα στοιχεία αυτά για να αναδείξουμε όλα τα οφείλημα στοιχεία τα οποία πηγάζουν τόσο από τη Βόρεια Ήπειρο αλλά και από την Πρέβεζα. Θα είμαστε στο πλευρό σας και ευχόμαστε ένα καλό λεπτό και παρολογικό έργο.